Έχουμε τον Στράτο Παυλάκη, ο φίλος μου Στράτος, UiTech Lean στη Workable, και θα μας μιλήσει για Git. Γεια σας. Προετοιμαστείτε εδώ, γιατί το Insomation Devs της παρουσιάσης μου στέλνει να ψηφίσετε. Λοιπόν, δεν είμαι Git expert, είμαι μάλλον Git expert για τις ατόμα απαγωγής. Συνήθως δηλαδή την παρέα ξέρω περισσότερο. Και αφού με ρωτάνε, μετά με ξαναρωτάνε, άρα λέω κάτι καλό θα είπα. Διάλεξα να κάνω καιρό να κάνω μια παρουσίαση εδώ εκεί, διότι πριν 3-4 χρόνια μαζί με το σοκάρι το βίντεο ξεκίνησε αυτό. Ένα βράδυ, ξέρω εγώ, άσχημο βράδυ στη δουλειά. Συνειδητοποίησα ότι είναι καλύτερο να επενδύει σε εργαλεία τα οποία χρησιμοποιεί πιο συχνά παρά σε πράγματα τα οποία πρέπει να είναι λίγο πιο εφήμερα. Για παράδειγμα, πώς εδώ μέσα γράφει React. Τέλεια. Πώς υπέγραψε Angular. Πώς υπέγραψε Backbone. Αρχίζει και λίγο στέρι. Knockout. Ember. Είδατε, μια εποχή αυτά ήταν hot πραγματικά. Και τώρα πάνω σκορέδωσε την Angular. Φανταστείτε να το έχει κάνει 2 χρόνια, επανάσταση εδώ μέσα, τα ιεράδια σκοπόστηρα. Επομένως το λέω με την έννοια του ότι είναι πολύ πιθανό σε 2 χρόνια από τώρα να μην γράφουμε React. Θα σας πάω να είναι πιθανό πολύ. Βασικά είναι πιθανότερο, αλλά είναι σχεδόν επίσης πιθανότερο να σε 5 χρόνια να γράφουμε ακόμα Git. Επομένως, με αυτή την έννοια σκέφτηκα ότι θα άρχισε μια παρουσίαση να δούμε κάποια πράγματα τα οποία είναι τελικά εύκολα να τα βρει κανείς, αλλά σπάνια κάνουμε τον κόπο να τα εντοπίσουμε. Ελπίζω να σας αρέσει. Δεν είναι καθόλου προετοιμασμένοι και έχει live coding, επομένως δεν μπορεί να πάει στραβά. Ωραία. Να ξεκινήσουμε με το ποιος είναι ο Stratos Παυλάκης, δουλεύω στην Workable. Είμαι tech lead στην. Αυτό είναι παλιός μου τίτλος. Είμαι tech lead της mobile ομάδας, αλλά μου έχει μείνει. Ναι, μου έχει μείνει η παλιά δόξα. Λοιπόν, αυτά είναι το Git από το Twitter μου. Το Dehang είναι, για όσους αναρωτιούνται, είναι από χαρακτήρα στο Go. Είναι ένα πολύ καλό standard. Ποιος έχει παίξει Go. Πόσο για να παίξει. 2 χρόνια. Πόσο πλέει. Δεν αφάμε και μια μήνυα. Λοιπόν, εδώ είναι μια εικόνα από, ναι, είναι από classic developer, classic program νομίζω το site. Είναι μια εικόνα προγραμματιστών οι οποίοι έτσι έχουν μια ωραία συζήτηση γύρω από το Git. Αυτό το έχω συναντήσει πάρα πολλές φορές και τελικά σκεπτόμενος κατέληξα στο συμπέρασμα ότι δεν φταίει το Git το workflow. Κάθε workflow τέλος πάντων αρκεί να το τηρούμε. Φταίει το γεγονός ότι δεν έχουμε, οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε μάθει να το χρησιμοποιούμε καλά το εργαλείο. Δηλαδή ο καλός developer στο Git δεν υπάρχει ανάγκη για τέτοιο δράμα. Λοιπόν, πριν πάμε, λοιπόν, η παρουσίαση έχει συνταγές σήμερα. Ναι, βρισκέτα κτλ. Λοιπόν, έχει συνταγές. Θα το κάνουμε ως εξής. Δεν θα πω να πω την ιστορία του Git, το οποίο είναι έτσι αλλιώς εντρεωμένο κτλ. Θα πω 4-5 συνταγές για προβλήματα τα οποία πιθανότατα έχετε συναντήσει. Αλλά πριν από αυτό να κάνω λίγο myth busting, να δείτε λοιπόν ότι το Git internal είναι κάτι σχετικά απλό στη σύλληψη του. Αν κάνουμε ένα καινούριο project και κάνουμε ένα LS στο φάκελο του .git, δηλαδή που το κάνεις ένα καινούριο Git project και το μόνο που έχεις μέσα είναι ένα Git φάκελο. Πριν κάνετε το Git, θα προκαλέσετε και ένα email μέσα να μελετείτε, το βασικό είναι ένα .git φάκελο. Και συνεχίζετε, αν κάνετε μέσα LS, αυτό δεν είναι καινούριο, αλλά δεν είναι πολύ παλιό. Είναι της Κυριακής, κάτι θα πούμε μέσα. Λοιπόν, εντάξει, έχει κάποια φόρμες παραπάνω, απλά να δούμε τα βασικά φόρμες τα οποία έχει ένα Git project είναι τα εξής. Ξεκινάμε με τα objects. Κάτι θυμίζει αυτό. Λοιπόν, τι είναι εδώ ουσιαστικά. Είναι ένα key value store, το οποίο έχει γίνει sharded σε buckets, folders δηλαδή, τίποτα άλλο, τα οποία είναι τα 2 πρώτα ψηφία των hashes. Μάλλον θα το πω διαφορετικά. Κάθε φορά που κάνουμε εμείς, ας πούμε, προσθέτουμε στο Git ένα αρχείο. Ωραία, το είδε. Αυτό το παίρνει το Git, το βάζει κάποιους headers, το συμπιέζει και το αποθηκεύει. Και επειδή το συμπιέζει, του κάνει μετά και ένα hashing μέσα σε ένα, βγάζει ένα κλειδί, φτιάχνει ένα φάκελο να μην υπάρχει ήδη με τα 2 πρώτα ψηφία του κλειδιού και πάει και το υπόλοιπο είναι ουσιαστικά αρχείο. Αυτό είναι αρχείο δηλαδή που λέγαμε μέσα και πολύ πιθανό να είναι το readme. Εντάξει. Και πώς θα μπορούμε να το δούμε αυτό, μπορούμε να το δούμε ως εξής. Να πούμε εδώ στο Git έχει μια ωραία εντολή, η οποία λέγεται cat file. Και μπορούμε να ρωτήσουμε το τύπο του, είναι minus staff. και το FDM και αυτό. Τι να πούμε, είναι commit. Αυτό είναι commit object. Μπορούμε να δούμε και τα μοντέρνα, ας πούμε. Μπράβο, είναι ο Lars. Το ψευδόνιμο γιατί ήθελα δεν τρεις κρίσεις να κάνω demo, επομένως έχω το ίδιο email και άλλα ονόματα. Είναι ο Lars και εδώ πέρα βλέπουμε ότι αυτό το αρχείο δεν έχει τίποτα άλλο μέσα παρά τον τύπο του που είναι commit, ποιος είναι ο commit, κάποιες πληροφορίες και δύο pointers που είναι το partner commit και που δείχνει αυτό σε ένα δέντρο. Επομένως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι το Git στην πραγματικότητα είναι ένα key value store, το οποίο μέσα έχει πλέον το πράγμα. Έχει commits, έχει αρχεία blobs, το readme δηλαδή είναι σε ένα blob, είναι σωμένο, και τρεις. Τα τρεις είναι ουσιαστικά metadata, τα οποία δίνουν structure γύρω από blobs. Και άρα έχεις commits τα οποία δίνουν σε δέντρα, και δέντρα τα οποία δίνουν είτε σε υποδέντρα είτε σε blobs. Αυτό το πράγμα λοιπόν έχει value store, έτσι flat. Οπότε εμείς κάνουμε λοιπόν checkout σε ένα commit, σε ένα branch κλπ. Το μόνο που κάνει είναι διαβάζει το blog και το κάνει checkout στο working directory στο οποίο είμαστε, σαν φυσικά αρχεία, δηλαδή με τη ζέντρια του βιβλιοθήκη κλπ. Αν γράψετε, δηλαδή έχει παράδειγμα το Git Pro, έχει παράδειγμα ότι με zlib γράψει ένα Ruby script και αυτό το πράγμα το κάνεις, το αποσυμπιέζεις και το βλέπεις το φυσικό αρχείο όπως είναι στο δίσκο. Αυτή τη δουλειά κάνει λοιπόν. Και πάμε να δούμε παρακάτω. Λοιπόν, πού ήμασταν. Εδώ, είδαμε τα objects. Τι άλλο, μα αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Τι είναι τα branches. Wow, κάτσα να δούμε εδώ. Τι είναι heads. Development. Κάτι να δούμε το εξής. Κάνω κάτω. Wow. Τόσο καιρό τα branches, τα οποία κάνουμε check-out και τα λοιπά μέσα και τα λοιπά, δεν είναι τίποτα άλλο παρά απλά text files. Μέσα στο φάκελο Git Refs Heads, τα οποία έχουν το όνομα του branch, το αρχείο έχει το όνομα του branch και μέσα έχει το commit στο οποίο δείχνει. Αυτό είναι. Αν αυτή τη στιγμή το αρχείο αυτό το σβήσω, δεν υπάρχει. Αν αυτή τη στιγμή το αρχείο αυτό που βάλω άλλο commit, το developer δείχνει αλλού. Ή το master, ξέρω. Εντάξει. Το φτιάξει ο Lean Store, ο άνθρωπος από λειτουργικά ήξερε, το τη πάσα έπρεπε να κάνει ένα version control σύστημα, το έκανε ό,τι εργαλεί και στη διάθεσή του. Λοιπόν, καλό τύχη. Τι άλλο, ναι, έχω κι άλλους παρουσιάσεις εδώ. Εγώ θα να δείξω, ναι, το head δεν είναι τίποτα άλλο, απλά δείχνει σε ποιο branch έχουμε και είμαστε αυτή τη στιγμή checkout. Εντάξει. Και ποιος άλλος φάκελος είναι έτσι πολύ της προκοπής, είναι το index, το οποίο είναι επίσης ένα αρχείο, το οποίο λειτουργεί πάλι σαν ένα map, για τα πράγματα τα οποία έχουμε κάνει stage. Αυτό που κάνουμε στο Git λοιπόν, που κάνουμε ένα κοινό αρχείο, που να το κάνουμε add ή stage, που το λέμε add στο index. Δηλαδή, αυτό είναι το index, είναι η ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ ενός καινούριου αρχείου, το οποίο δεν είναι ακόμα, το Git έχει μάθει την ύπαρξή του, αλλά δεν έχει καταχωρηθεί σαν κάποιο πρόβλημα. Καθόλου κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, αυτά είναι τα internas, δεν ξέρω πώς σας φάνηκα. Μπορείτε να το είδατε. Πάμε σε συνταγές. Λοιπόν, βέβαια. Πριν από αυτό να πω, πιστεύω ότι αξίζει να περάσει κάποιο λίγο χρόνο. Το μυστικό για να πάρει τα περισσότερα από ένα εργαλείο που έχουμε χρησιμοποιήσει, είναι να το κάνει accessible. Και πώς μπορούμε να κάνουμε accessible το Git, είναι να το κάνουμε λίγο configure, έτσι. Και αυτό είναι λίγο πιο εύκολο από ό,τι νομίζουμε. Τι εννοώ. Εννοώ το εξής, ότι υπάρχει μπορούμε να φτιάξουμε ένα αρχείο στο home folder μας, στο οποίο να βάλουμε alias. Και υπάρχουν, αν ψάξετε στο GitHub, υπάρχουν χιλιάδες τέτοια. Κάνετε καλά. Όχι, χιλιάδες τέτοια. Τα οποία μπορούμε να. Η λογική εδώ πέρα είναι εξής. Είναι ότι εντολές τις οποίες μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε και τις χρησιμοποιούμε συχνά είναι μακρουλές, έτσι. Μπορούμε να τις εντομεύσουμε και να πούμε, ας πούμε, το checkout που δεν είναι κανένα δύσκολο να το θυμάσαι, μπορείς να το κάνει σίγουρο αυτό που κάνει. Εντάξει, μου γλιτώνει κάποιους χαρακτήρες. Από την άλλη, υπάρχουν και αρκετά πολύπλοκα πράγματα τα οποία εντάξει δεν είναι δυνατόν να τα θυμάσαι κατά τη λογική. Όπως τι έχω εδώ πέρα, το log. Έχω το αγαπημένο μου log, το οποίο φαίνεται ως εξής. Είναι αυτό εδώ, δεν ξέρω αν σας αρέσει, κάνω πιο παχύ branch. Αυτό. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται, αν βγάζει αριστερά άκρα, αλλά δεν μου αρέσει, να δουλεύω με αυτά τα χρώματα. Ήταν κάποιες ώρες, στις οποίες πειραματίστηκαν και κατέληξαν με κάτι που να μου διευκολύνει να διαβάζω την ιστορία. Αυτό γιατί έχει σημασία, γιατί υπάρχουν διάφορα. Το εργαλείο αυτό μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Απλά είναι πολύ δύσκολο να τα κάνει μέσα από κάποιο tool. Αλήθεια, υπάρχουν φοβερά tools όπως το Tau κτλ. Αλλά από ένα σημείο και μετά είναι πολύ δύσκολο να δουλέψουμε με αυτά. Αφήστε που ένα εργαλείο το οποίο έχει τρομερές δυνατότητες και είναι GUI, τελικά μπορεί να είναι και ίσως πιο δύσκολο να το μάθουμε από ότι να μάθουμε την κονσόλα. Μπορεί κανείς να μάθει αυτά από την τεχνολογία, όχι. Αλλά αν τη στιγμή που θα βρει κάτι, να το έχει ανάγκη να μαθήσει και το βρει, τον τρόπο, το κάνει τον κόπο να το γράψει ένα Lars μέσα σε ένα text file, έλυσε το πρόβλημά του, βέβαια, και πέρα θα το έχει. Και ίσως το καλύτερο από όλα είναι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα κάτω. Αυτά εδώ πέρα που ξεκινάμε θαυμαστικό είναι special, αλλά εσείς με την έννοια που στην πραγματικότητα κάνουν sell-out, δηλαδή εκτελείς κανονικό δάσκαλο, που να χρησιμοποιήσεις το team command και άλλα βάσκαλο, το team command ή όχι. Επομένως αυτό τι κάνει, κάνει η λίστα alliances. Επομένως αν έχω κάποιο alliance που χρησιμοποιήσω καιρό, το θυμάμαι εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, έχω μια άλλη. Επίσης κάτι που αξίζει να κάνω όσο δεν το κάνει είναι υπάρχει στο Ιντερνετ, θα το πιτάρω, το έχω και εγώ σε τζίστ. Υπάρχουν σκεπτάκια τα οποία το ZSH το κάνει σαν μέλος του ZSH. Υπάρχουν πολλά εργαλεία τα οποία μας έχουν δυνατότητα να κάνουμε auto complete εκεί το μας. Όποιος δεν το έχει, αξίζει δηλαδή. Γιατί εντάξει, δεν είναι και πολύ εύκολο να το μάθουμε. Λοιπόν, πάμε στις συνταγές. Δεν θα το πιάσω πάρα πολύ το χρόνο, έχω πει στις συνταγές. Αν μας τελειώσει ο χρόνος, πάω το ξανακάνουμε. Πόσο χορτάζω. Λοιπόν, πρώτη συνταγή είναι πώς θα κρατάμε την ιστορία μας ένταλτη. Και αυτό είναι αρκετά σημαντικό, διότι μας διευκολύνει, αν υπάρξει ένα πρόβλημα, να το εντοπίσουμε. Μας διευκολύνει να κάνουμε contribute. Μας διευκολύνει να δούμε την πορεία και να αποκοινήσουμε. Δηλαδή, κάνουμε τη δουλειά που κάναμε agile, κάποια στιγμή κάνουμε retrospective. Μπορούμε εύκολα να δούμε τη δουλειά μας. Ενώ το άλλο είναι, υπάρχουν και ιστορίες αυτής της μορφής. Κάπου το έχω. Υπάρχουν ιστορίες αυτής της μορφής. Υπάρχει ιστορία. Όπου και ξέρετε, αυτό το έκανα έτσι πρόχειρα. Μπήκαμε 2-3 κερδίσεις, έκανα 3-4 commits, αλλά πιστεύω ότι τα περισσότερα repositories έχουν αυτή τη μορφή και ίσως και χειρότερη. Δηλαδή, μπορούν να φτάσουν σε πολύ μεγάλο βάθος, δεν θα φτάνει η οθόνη. Εδώ έχετε δει τέτοια, έτσι. Αν και έχεις δει. Έλα, έχεις δει σίγουρα. Είσαι τύπος του Rebase. Τέλειο. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είχαμε 3 κερδιστές στην άλλη, στον Bob και τον Lars. Και δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Σε ένα βράδυ κάνει commits και υπήρχε αυτή η κατάληψη εδώ πέρα. Του λέω ότι μια μέρα δουλειά με αυτό. Έχουν κάνει 4-5 commits και έχει γίνει αυτή η κατάσταση. Και τα μισά commits εδώ πέρα είναι noise, έτσι. Είναι merge branch, είναι commits τα οποία γίνονται επειδή ο καθένας ο οποίος έκανε ένα κομμάτι δουλειάς, για να συνεχίσει ο επόμενος συναδελφός που έκανε commit, που στο ρεύμα, μόλις έκανε δουλειά του μεταξύ, έκανε pull, γινόταν merge αυτό το πράγμα και είναι η κατάσταση. Λοιπόν, υπάρχει μια πολύ ωραία συνταγή, η οποία λέει το εξής, ότι μπορούμε να πάμε στο git file, στο git config μας και να κάνουμε το εξής. Λοιπόν, rebase. Εδώ. Λοιπόν, είναι το. Δώστε μου λίγο. Λοιπόν. Το κάνουμε εδώ. Μπορεί να γίνει στα πλαίσια ενός project την κλωβδαλή. Κάνεις το εξής, λες. Θέλω να κάνω config το git με τέτοιο τρόπο, ώστε όλα μου τα branches, auto setup, δεν θα μάθω, μια φορά το έκανα αυτό έτσι. Auto setup, rebase, always. Εντάξει, για να το κάνω αυτό κάθε φορά θα κάνω πλήρω το λιγότερο, δεν γίνεται αυτή τη πλήρω των περιπτώσεων. Αυτό που θα κάνει είναι, θα παίρνει τις αλλαγές που έχω κάνει εγώ τοπικά, 2-3 κομμάτια, εντάξει, θα τις κρατάει στην άκρη, θα τραβάει τις αλλαγές στο συναδέλφο μου και αυτό θα τα κάνει replay on top. Με αυτόν τον τρόπο τι γίνεται. Δεν χάνουμε, δεν αναγκάζεται να βάλει match commit. Το οποίο match commit είναι ένα commit το οποίο δείχνει, έχει δύο χέρια, δύο pointers. Στο ένα δείχνει, στο γράφο το δικό μου που θα κάνει τοπικά, τα commit που θα κάνει. ένα κομμάτι εδώ, αυτό το merge bad history, να ακολουθήσουμε τη γραμμή, θα δούμε ότι, πάμε ένα στερικό, κάνει το άλλο merge, το άλλο merge δείχνει στο άλλο merge κατά την μαύρα λάβη εδώ. Δεν μπορείτε να βγάλετε εσείς και δεν το προσπάθησα εδώ. Λοιπόν, κάπου εκεί χάνεις, αλλά το νόημα είναι τέλος πάντων δείχνει στο ένα branch τις δικές τοπικές αλλαγές και στο άλλο τις αλλαγές που κάνει στην αδελφή μου. Απλά όταν μπαίνει το ένα μέτρο και θα πάμε στο άλλο, αναγκάζεται το ένα μέτρο να δείξει το άλλο. Και έχουμε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, κοιτάξτε αυτό που θα προσπαθήσουμε να γίνει εναλλακτικά. Πάμε σε ένα φρέσκο πράγμα που κάνουμε, το πούμε, ξέρω εγώ, good history. Και να πούμε εδώ ότι να κάνουμε ένα commit. Να κάνω κάτι στο readme. Αφού αυτά τα πάρεις που είναι έτσι καλώς άρεστα. Και θα πω εδώ ότι τι κάνω άδεια δηλαδή αυτή, και τι κάνω commit. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Lars, έκανα λάθος. Λοιπόν, είτε θα κάνω reset soft το branch μου. Ένα κομμάτι πίσω, να φτάσω στην κατάσταση χωρίς να βγάζω τις αλλαγές. Και θα το πουσάρω με αυτή τη μορφή στο GitHub ως good history. Okay. Και μετά θα κάνω τις αλλαγές. Τέλεια. Λοιπόν, ο Lars τώρα κάνει pull από την άλλη πλευρά. Ωραία. Good history. Σου λέει εδώ πρέπει να δουλέψουμε. Δεν έχει, κοιτάξτε ποια εικόνα έχει ο Lars. Έχει την εικόνα που έχει το master. Εγώ έχω προχωρήσει εδώ. Ο Bob δηλαδή έχει προχωρήσει. Εντάξει. Πάει ο Lars εδώ και κάνει το εξής. Ας κάνουμε λίγο αλλαγή. Και τι κάνει, σπάει ένα unit test. Αλλάζει unit test. Σπάει, ναι, το σπάει, ξέρω εγώ. Δεν το σπάει το unit test. Λοιπόν... Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, υπό νορμάλ προϋποθέσεις, τώρα όλα πάνε από σάρκα, ωραία. Αλλά το πρόβλημα από εγώ. Και εγώ που έκανε το κλασικό. Έκανε πού στην αλλαγή και έκανε στο ίδιο. Λοιπόν, ο Lars ανεποψίαστος. Ωπα. Lars. Λοιπόν, αν δεν βλέπουμε και εδώ. Ο Lars ανεποψίαστος. Πάνε να κάνει πού κι αυτός. Κάποιος θα του πει ότι δεν γίνεται όμως. Οπ. Πόσο βάζουμε στην αυτή τη μέρα. Και κάνουμε μια εδώ πουλ. Και γίνεται το μέσο νομί. Δεν το κάνουμε όμως αυτό. Αυτό, αν έχουμε κάνει configure, όπως είπα για όπως έδειξα πριν, αν έχουμε κάνει configure το rebase, θα γίνει αυτόματα, αλλιώς μπορούμε να το κάνουμε ένα πολύ ωραίο αλλαγιάς. Εγώ το έχω εδώ δηλαδή. Είναι το PR. Pull rebase, αυτό είναι. Είναι pull με τακτική rebase. Φυσικά τα κάνει εδώ. First rewinding, δεν ξέρω να το βλέπετε. First rewinding, head replay your work on top of it. Το κάνει στην πραγματικότητα. Από κάτω κάνει apply το οποίο κάνουμε. Και ποια είναι η εικόνα εδώ. Η εικόνα είναι ότι δεν πληρώσαμε το μέσο commit και φέρνει τη δουλειά μας σε σειρά. Τα δύο commits, του Google του Lars. Εντάξει. By the way, έχω στο μυαλό μου διάφορα στα live μέσα. Γενικά προτείνω τα live που έχετε για το log να δείχνουν ευκρίνεια τα commit μέσα. Και γι' αυτό βλέπω ότι έχω χρησιμοποιήσει λίγο πράγματα για τα ονόματα. Και δεν δείχνω καθόλου την ώρα, δεν με νοιάζει συνήθως η ώρα. Αλλά μπορεί να φτιάξετε και άλλα παραλλαγές, αν τις χρειάζεστε. Ας πούμε, όταν χρειάζομαι να βλέπω και την ώρα για κάποιο λόγο, να δω πότε είναι η αλλαγή, ας πούμε. Έχω κι άλλο και μου δείχνει την ώρα. Είναι αυτή η σελίδα, όλα λέγεται Print Format του Git. Στο λόγο μου, τα συνθέσετε εκεί, έφερε τα δύο ονόματα. Πώς να το κοιτάξω. Λοιπόν, ναι. Δεν τελειώσαμε όμως, υπάρχει κάποια συμβουλή που να κάνουμε. Κοιτάξτε. Αυτό δεν ξέρω αν το ξέρετε. Ποιος μας το είχε πει αυτό, ο Βασίλης ο Τεκαρινός. Έχω την εντύπωση. Λοιπόν, έστω λοιπόν ότι είμαι ο Lars πάλι και συνειδητοποίησα αυτή τη ζημιά έκανα στο στο unit test. Εντάξει, γιατί να το διορθώσω. Υπάρχουν δύο επιλογές. Να κάνω το γνωστό commit, να πω διόρθωσα το προηγούμενο λάθος. Και μετά συνειδητοποιήσω ότι είχε λίγο λάθος ακόμα και να ξανακάνω άλλο ένα. Και μετά τι γίνεται. Τελειώνει ένα ωραίο feature, το οποίο περιμένει με τη βάση τη δουλειά τη, εσύ έχει κάνει μια εκτίμηση και θα ήταν 100 commits και είναι 1232. Και λες τι πήγε στραβά. Και είναι τα μισά commits διορθώνουν παλαιότερη συμπεριφορά, η οποία όμως δεν είναι ότι ο developer την έκανε επειδή είναι χάζος. Την ήθελε ο συνεργάτης του να πιάσει τη δουλειά και να την πηχήσει κτλ. Επομένως, μπήκε στη διαδικασία να το κάνει, να κάνει ένα γρήγορο fix, να το πουσάρει και να σα πηχήσει ο άλλος. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνουμε. Και λέγεται fix-up. Το οποίο τι είναι, είναι να δηλώσει στο Git ότι μια δουλειά που κάνει είναι διορθωτική για να προηγούμενο commit. Το οποίο τι σημαίνει, σημαίνει ότι εγώ σαν Lars πήρα χαμπάρι την πλαγιά. Ήθελα να κάνω format code. Εντάξει. Format code ήθελα να κάνω άνθρωπος και δεν μου πέτυχε. Και λέω αυτή τη στιγμή ότι στην πραγματικότητα η αλλαγή μου, και δεν χρησιμοποιώ amend εδώ, γιατί αν κάνω amend, θυμάστε ότι αλλάζει το commit και μετά θα πρέπει να πω σε όλους τους συνεργάτες μου να κάνουν reset, branches τους κτλ. Αν κάποιος δεν καταλαβαίνει το δεν με το πει, μέχρι τα έλεγα το αμυντή. Υπάρχει μια καλύτερη λύση, δεν το θίξα, το οποίο είναι. Ποια είναι η κατάσταση μου τώρα, έκανα αυτή εδώ τις αλλαγές, τέλεια. Τις προσθέτω και λέω ότι αυτές είναι fix-up και εδώ έχω τις εξής επιλογές. Κάνω σπίνια το δίκτυο. Έχω να του πω ότι είναι fix-up και να διαλέξω αυτό το commit. Όλο το hash. Αυτό είναι πολύ εύκολο, γιατί θα μπορούσα να του πω fix-up χέρι. Τυχαίνει και δίπλα το χέρι. Αλλά πρέπει να είναι 5-7 κομμάτια πίσω από το, έτσι. Ή μπορώ να του πω fix up, άμορα τέλεια, slash, και να του βάλω κάτι σαν regular expression μέσα, το οποίο να ματσάει το μήνυμα το οποίο θέλω να διορθώσω. Όμως να του πω ότι unit. Κοιτάξτε τι έκανε. Έφτιαξε ένα commit το οποίο έχει σαν description, fix up θαυμαστικό, το description του commit το οποίο διορθώνω. Τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό τώρα. Με αυτό, όταν θα έρθει ο καλός καιρός, το branch αυτό το οποίο δουλεύουμε, αυτό το κουτί στο οποίο δεν αφήνω, όταν θα έρθει ο καιρός θα το βάλουμε στο mainline. Ωραία. Θα κάνουμε κάτι το οποίο λέγεται interactive replays. Ωραία. Ναι, έχω μια εικόνα για αυτό, θα σας δείξω μετά. Αυτό θα μπορούσα να κάνω το εξής. Πού ήταν αυτό που το είχαμε κόψει στο master, λοιπόν. Πάω να δώσω ένα flag. Όπως πώς λέγεται. Και κοιτάξτε τι θα μου πει εδώ πέρα. Εδώ πέρα θα μου ανοίξει ένα τεράκι βέβαια στο replace. Τι κάνει, ουσιαστικά κάνει replay κάποια commits με το ενός branch. Πάνω σε κάποια commit. Εδώ πέρα λοιπόν θα μου πει, θα μου προτείνει ότι ξέρει κάτι. Αυτό το commit κάνει fix ένα προηγούμενο και αυτόματα θα τα ενώσει και θα εξαφανίσει το δεύτερο και θα το κάνει όλο το πρώτο. Ωραία. Άρα, ποιο είναι το κέρδος. Ότι στο τέλος, αντί για 1200 θα μπορούμε να έχουμε τα 100. Αυτό δεν το συμβουλεύω να το κάνουμε μια φορά το μήνα. Σε ένα long-lived branch που μπορούμε να δουλεύουμε ένα μήνα πολλά άτομα, είναι καλό να είναι αρκετά συχνά. Εντάξει, να μην τα έχουμε δουλεύσει μια φορά στο τέλος. Και τώρα η ιστορία είναι αυτή. Ένα τελευταίο εδώ είναι το εξής. Τέλειωσε το good history branch, είναι ώρα να μπει και είναι ώρα να μπει στο master. Μια συμβουλή είναι η εξής. Όταν το μετζάβω στο master πλέον, να το κάνουμε με μια θέση. Αυτό έχουμε κάνει replays και έχει πάει όλη η δουλειά από πάνω. Ο λόγος είναι εξής. Είναι ότι θέλεις να πεις, να πετύχεις το εξής πράγμα. Θέλεις να πετύχεις, να έχεις, γιατί δεν μου το κάνει. Ωραία, μότο, τι έκανε. Είδατε τώρα. Γίνονται λάθη την ώρα, αλλά είδατε πώς θα διορθώνω live. Αυτό είναι η δυνατική. Πετυχαίνουμε αυτό εδώ. Ρε φίλε. Τι είναι δηλαδή. Την branch του Unity Master. Ναι. Λοιπόν. Πετυχαίνουμε αυτό το ωραίο γράφο. Και ο στόχος είναι στο τέλος μας, στο mainline μας, στο master μας branch, είναι να έχει τέτοιους γράφους συνεχόμενους και όχι επικαλυπτόμενους, οι οποίοι να έχουν τα καινικά κομμάτια δουλειά. Είτε αυτά είναι fixed, είτε είναι όλα features. Επομένως, να βλέπω την ιστορία μας είναι ουσιαστικά linear, αλλά δεν είναι λες και ξυπνήσαμε μια μέρα και κάναμε flash όλο το project. Και να φαίνεται ότι τα κάθε 150, 10, 3 commits, τα οποία στην πραγματικότητα είναι business wise ένα πακέτο λειτουργικότητα, είναι ένα branch το οποίο ξεκινάει από κάποια στιγμή και ξαναμπαίνει κάποια στιγμή μιλάει. Αυτό χρησιμεύει πάρα πολύ σε διάφορα πράγματα, όπως το πούμε το να ξυλώσουμε. Ένα branch ολόκληρο να πούμε ότι κάνει το άλλο πρόβλημα. Συμβαίνει το πράγμα. Λοιπόν, πόσοι δουλεύουν έτσι με φίξα πιο τόσο. Ξέρω έτσι. Ρώτα εκτός από κάπου. Λοιπόν, αυτός είναι ο Σοκράτης ο Βίδρος πριν 3 χρόνια. Ένα βράδυ ήταν μετά τις 11 η ώρα. Τα κάναμε όλα αυτά. Είχαμε εξής πρόβλημα. Όταν κάνεις συχνάρι basis, μπορεί να τύχει και ας πούμε να κάνεις 500 εκατομμύρια. Μπορεί να τύχει να γίνει το εξής. Να έχεις πολλά conference. Οπότε ξεκινάς, διορθώνεις conference. Σωστά. Διορθώνεις κόμπλεξ. Και ξαφνικά κάνεις μια βλακεία σε ένα κόμπλεξ που πηγαίνεις κάτι λάθος. Και πάει στράφει το revenge. Και αυτό το είχε 5 φορές να το κάνει. Οπότε μετά τις 11, πάνω που είχε βάλει το κοντάκι, είπαμε ότι δεν είναι δυνατόν στο software engineering θα πρέπει να υπάρχει μια λύση. Του λέω θα τη βρούμε σήμερα, Σοκράτη. Και μετά από 10 λεπτά του λέω Σοκράτη, ρε. Και μου λέει τι ρε. Αλλά πάει και 11 η ώρα μου και τώρα. Του λέω φίλε το βρήκα. Ρε. Κοιτάξτε τι είναι αυτό τώρα. Το κίνημα του κονφιγκουράρεις ως εξής. Μπορεί να του πεις ότι έχει μνήμη. Δηλαδή, όποτε έχω conflict και το κάνω resolute, να το θυμηθείς, ώστε αν χρειαστεί να ξαναβρεθούμε στην ίδια κατάσταση, να το κάνεις resolve μόνος σου. Το κάνει και μόνος, αλλά μου κοιτάς έτσι. Το ξέρεις αυτό. Είδες. Μαθαίνεις και πρακτικά. Λοιπόν, από χρόνο είμαστε χάλια, έτσι. Λοιπόν, τέλεια. Τι έχω ετοιμάσει εδώ, είχα το feature C, μισό λεπτάκι. Έχω και script βέβαια, μην νομίζετε, αλλά δεν είναι και εύκολα. Λοιπόν, τι έχω εδώ, έχω Git το feature C. Το οποίο feature C είναι η κατάστασή του. Μπράβο, το είχα κόψει από α. Εντάξει. Μπράβο, τέλειο. Πάω στο, πάει όχι εγώ. Feature A. Πάει λοιπόν ο Bob, αυτή είναι η κατάσταση στο άρθρο εδώ. Second commit. Άρα τι είχαμε κάνει, είχαμε κόψει ένα branch από το developer, το feature α. Είχαμε κάνει ένα commit, το first και το second. Right. Και εκείνη την ώρα έπρεπε να γίνει μια δουλειά. Ένα refactoring που κάνει τσεκρίκα πολλά τέτοια. Και είπε ότι παιδιά μου δεν ξεκίνησε το master γιατί το άλλο θα τελειώσει. Παιδιά μου θα τελειώσει το μητσουρά, θα σε λίγο μετά. Εντάξει, τότε κάτω από εκεί. Επομένως, πήγε και το έκανε εκεί. Τότε βλέπετε το feature 6 ξεκίνησα το άλλο. Πέρασε μια εβδομάδα, αλλά δεν είχε τελειώσει. Σας είχε τους πούτε αυτό. Δεν είχε κανένα φορά. Λοιπόν, οπότε. Προχώρησα μια άλλη το α και που βλέπαμε εδώ. Εδώ νομίζω. Λοιπόν, και έκανε κάποιον αλλαγή. Και έκανε εδώ error, bad boy, ξέρω εγώ. Αυτό, έκανε μια αλλαγή. Κάποιος, η οποία δημιουργεί είναι η αλλαγή να δημιουργήσει conflict. Εντάξει. Λοιπόν. Change, έλα. Change, ξέρω εγώ, error message. Πόσα, ρεκόρ. Λοιπόν, αυτό τέλεια. Λοιπόν, και αποφασίζουμε εδώ, ο Lars, πίσω να τσεκάρω κάτι τώρα. Ο Lars. Λοιπόν, τα ρε τα έχω τη ζέγη. Θα πει ο Lars ότι ξέρεις κάτι, θέλω να κάνω rebase στο feature α. Αυτό θα το πει αφού κάνει pull. Α, κάνει pull το α. Έχετε δει black screen σήμερα, βέβαια. Λοιπόν, κίτσι, ο feature C. Τέλος, κάνει rebase στο α, γιατί θέλει να πάρει τις αλλαγές που αναδέχονται τις τελευταίες. απλά πράγματα, το οποίο εδώ πέρα είναι το κάνω αυτό από πάνω, σου πει εντάξει, easy peasy, και αν βράδυ πει έχει conflict. Ωραία, μότο. Θα γυρίσει πίσω ο Lars εδώ να φτιάξει το conflict. Εδώ πέρα. Και ας πούμε το φτιάχνω, ξέρω εγώ τι είναι εδώ. Θα κρατήσω την δικιά μου. Αν κάτι να κάνει push εδώ, δεν θα πρέπει να μου πει αυτά τα πράγματα, αλλά εντάξει. Accepting, coming, change. Τι. Δεν πειράζει, τώρα θα το όπως και να έχει, θα το ξεπεράσω. Λοιπόν. Και μετά θα πω, ok. Base continue. Έλα. Οκ, έλα. Ωραία. Κλείσαμε, είδατε τώρα τι να κάνει. Τέλεια, το έκανα. Πολύ ωραία. Κοιτάξτε όμως τι γίνεται. Πείτε ότι αυτό χρειάζονταν, προχωρούσα εγώ και κάτι άλλο ακόμα. Και κάποια στιγμή χρειάζεται να το ξανακάνω από την αρχή. Θα φέρω το branch στο feature στην κατάσταση που ήταν πριν. Ωραία. Λοιπόν, αν ξαναπάω το ξανακάνω rebase, θα μου πει τις δύο βλακίες. Και αυτό τυχαίνει, δηλαδή όποιος κάνει αυτή τη δουλειά θα δει ότι τυχαίνει πάρα πολύ συχνά. Θα πρέπει να κάνει την ίδια το ίδιο πράγμα, το ίδιο πράγμα. Εδώ υπάρχει εξής λύση. Και αυτό προτείνω, εγώ σας προτείνω προσωπικά να το κάνετε από το πρωί να μιλήσει το βράδυ. Είναι να πάτε να κάνετε αυτά τα πολύ ωραία πράγματα στο config σας, να πάτε κάτω-κάτω και να πείτε. Ρε, section, enable true. Έχοντας κάνει κάτι τέτοιο, κοιτάξτε τι είναι η διαφορά. Γράφει εδώ ότι έκανε record το πώς θα το utility.js πριν. Κοιτάξτε αυτό η συνέχεια. Όταν εγώ θα πάω και θα του πω τελικά ότι ναι, θέλω τελικά τον κάνουμε εδώ. Θέλω να είναι έτσι. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε τι έγραψε εδώ. Έγραψε ότι έκανε record το resolution. Το τι σημαίνει. Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο μια γραμμή έτσι. Σκεφτείτε τα ωραία αρχεία τα οποία έχουν 10 conflicts, 25 conflicts, τα οποία παίζεται με ψηφία, τα οποία παίζεται με strings, τα οποία μπορούν να είναι συνήθως αυτά είναι features. Δεν παράγεται σε πέρα, έτσι. Επομένως, κοιτάξτε το κέρδος, ότι αν τώρα θέλω το branch στην πρώτη κατάσταση, τι γράφω, και ξαναβώ στο πάνω το ξανακάνω, θα μου κάνει πάλι μήνυμα, αλλά κοιτάξτε εδώ ποια είναι η διαφορά. Δεν έχω δει. Το status είναι το εξής. Ήδη έχει κάνει resolve το conflict με τον τρόπο που θυμόταν την τελευταία φορά. Εγώ απλά πρέπει να κλείσω μια ματιά, όχι να έχει το κάτι. Απλά μου δίνει, δεν παίρνει την πρωτοβουλία όταν θα σε ένα πρόβλημα, δεν παίρνει την πρωτοβουλία να κάνει την κομή. Αλλά σου λέει ότι είναι resolve τα conflicts, έχει γίνει stage αυτό, και επομένως προχωράς. Κανονικά, εντάξει. Εάν είναι να πάρω κάτι σήμερα μέσα, πάντα αυτό είναι. Λοιπόν, ποιος έχει διχοτομήσει εδώ πέρα μαζί, ποιος έχει κάνει bisect. Αλήθεια, πολύ χαίρομαι. Εσύ είσαι πολύ σχέδιο. Τελικά μου μαζί bisect όλη μέρα και να το δει και εδώ. Λοιπόν, τέλειο, αυτά είναι φανταστικά νέα. Το bisect μου αρέσει πάρα πολύ. Το έχω χρησιμοποιήσει, αλήθεια τώρα, αυτό. Γενικά, καμιά από τις συνταγές εδώ πέρα δεν είναι συνταγή την οποία την έψαξα στο Ιντερνετ και την βρήκα και είπα: Ωραία, να πάω να την πω στον κόσμο που είναι πολύ ωραία. Το Λερενέ είναι αλήθεια ιστορία που ήμασταν στο κράτη. Ήμασταν 11 ώρα και το ψάξαμε. Το Bisect έχει τύχει να υπάρχει βάρη στο production, το οποίο έχει εισαχθεί στα τελευταία 1200 κομμάτια μέσα, 40.000 κομμάτια. Και όταν λέμε βάρη, δεν είναι προφανώς κάτι το οποίο δεν το πιάσε ή κάτι το οποίο έσκασε κάποιο τεστ καλά. Είναι ένα bug πολύ σαν. Και δεν μπορεί να το βρει με τίποτα. Δηλαδή, περνάνε 2 ώρες και δεν έχει ιδέα τι μπορεί να φταίει. Αυτό που ξέρει όμω είναι ότι έπαιζε 1200 χρόνια πριν. manual και κατά δεύτερον αυτόματο, να σου πει ότι θέλει αυτό το συγκεκριμένο πραγματικό. Ωραία. Και πάμε να το δούμε live demo. Τι το έχω. Α, Houston is got a problem. Λοιπόν, στο Houston κράτη. Λοιπόν, συνήθως η κατάσταση δεν θα το κάνει. Εδώ δηλαδή έχω γράψει τον πάλι χρονή, το οποίο πάει ένα τεστ. Αλλά προφανώς η κατάσταση δεν είναι έτσι, είναι στην πραγματικότητα. Ωραία. Λοιπόν, εάν το πρόβλημα είναι ότι σπάει κάποιο από τα λίπη τεστ, αν γράφει λίπη τεστ, λίπη τεστ κτλ., είναι αρκετά πιο εύκολο. Αλλά υπάρχει και η περίπτωση να μην σπάει κάποιο τεστ. Εάν μπορείτε το πρόβλημα να το διαγνώσετε πραγματιστικά και έχουν περάσει ήδη 2 ώρες, ξοδέψτε 1 ώρα να γράψετε ένα μπας το οποίο θα κάνει CURL, θα σώνει σε ένα αρχή και θα κάνει ένα grep. Εντάξει. Αρκεί να καταλήξετε σε ένα σκριπτάκι το οποίο έχει exit status code 0, εάν αυτό που τεστάρετε δουλεύει, 1 αν αυτό που τεστάρετε δεν δουλεύει. Εντάξει, μπορεί να φάει 2 ώρες, αλλά τουλάχιστον μετά θα βρείτε το πρόβλημα. Και τι εννοώ, τι κάνουμε. Πώ δουλεύει το ZSH, δουλεύουμε την πάτη κόμπια που κάνει το γνωστό banner search. Τι λέει, ξέρω ότι εδώ δουλεύει, εδώ δεν δουλεύει, κόμπα στη μέση. Στη μέση δουλεύει, όχι, είναι, ωραία. Εάν δουλεύει στη μέση, παίρνει το δεύτερο μέρο. Το κόβει πάλι στη μέση. Κάνει αυτό. Επομένως, ένα 1000 κομίτσμα να σπάσει 10 φορές. Εντάξει. Και κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Μπορώ να το πω Git bisect. Το χέρι μου έχει ως εξής. Λέει εδώ πέρα, του λες Git bisect staff, ξεκινά να κάνεις bisect και του δίνεις πέρα από διάφορα options, του δίνεις πρώτα το bad commit, συγγνώμη, πρώτα το bad commit και μετά το όφτα ξεκίνημα. Επομένως κάνουμε το εξής εδώ. Του λέμε Git bisect start και του λέμε ότι το bad είναι το head και το καλό είναι το master. Εντάξει. Σου λέει εδώ πέρα ότι ξεκινήσε το bisect, 3 revisions left to test after this. 2 βήματα. Αυτό είναι γιατί είναι 10 κομμάτια απόσταση το Houston από το master, ξέρω που δουλεύει. Ωραία. Αλλά σκεφτείτε να ήταν 10. Ωραία. Κοιτάξτε τι να κάνουμε εδώ. Git bisect, run, cal test. Και κοιτάξτε τι θα γίνει τώρα. Περάσαμε. Σκάσαμε. Κάσαμε και σου λέει ποιο είναι το κομμάτι. Αυτό είναι. Δίνει το hash και λέει ότι αυτό είναι το πρώτο προβληματικό κομμάτι. Καλό. Λοιπόν, αυτό εμένα προσωπικά με έχει σώσει. Δηλαδή, έχω γυρίσει το βράδυ σπίτι 3 φορές. Για χάρη του, μπορώ να ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη χάρη του Χίλου, μεγάλη χάρη. Αυτή τη στιγμή έτρεξε το gap test, το οποίο είναι ο τρόπος με τον οποίο τρέχω όλα τα τεστ. Δεν έλειξε το πρόβλημα. Ουσιαστικά τι έκανε. Πήγε, πήρε το ρίδι του νομίτσι, του παντού είναι καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό πώς το διέγνωσα, έστωμα, πριν κάνουμε release έπαιζε, κάναμε release δεν παίζει. Τόσο απλά. Επομένως μετά, του λέω τι δεν παίζει. Θα σου πω, δεν παίζει κάτι. Δεν σε νοιάζει. Δεν παίζει κάτι. Αν αυτό μπορεί να το απομονώσεις και να το σκριπτάρεις και να αναγνωρίζεις με ένα script το αν παίζει δεν παίζει κάτι. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα. Πατάς submit σε μια φόρμα, ωραία, και δεν παίζει. Δεν κάνεις submit. Okay. Και δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα. Με τίποτα. Αυτό δεν μπορείς να κάνεις. Αξίζει ο κόπος, αν δεν μπορείς να το βρεις, δηλαδή περάσει, δεν ξεκινά αυτό που βρίσκεται ένα πρόβλημα στη δουλειά, δεν ξεκινά να το βρίσκεται. Αλλά αν περάσουμε 2 ώρες επειδή το έχω βρει, λέω εντάξει, δεν μπορεί να είναι πολύ σάρτο. Μπορεί να είναι ένας χαρακτήρας στο κείμενο, Unicode, ο οποίος δεν είναι α, είναι κάποιο άλλο α, και δεν μπορώ να το μάθω με τίποτα. Ωραία. Εκεί αυτό που γίνεται μπορεί να αξίζει τον κόπο να γράψει με Casper, με Phantom. Ένα σκριπτάκι το οποίο χέντρεσαι, τραβάει τη σελίδα, ανοίγει τη φόρμα, πατάει το κουμπί και βλέπει αν άλλαξε το URL, να ξεχνιωδήσεις μια να το γράψει αυτό και μετά να του πεις αυτό για σένα το test case σου. Άρα αυτό τι κάνει, αυτό παίζει πολύ χαζά. διχοτομή, τρέχει αυτό που του πες. Εάν δεν μπορεί να το σπιτάρεις και πάλι ίσως να το κάνεις, δηλαδή να το λέει το χέρι, να πηγαίνεις να του λες και τη λες μετά, git by sect, ξεκίνα το start και μετά του λες δεν κάνεις αυτό το βασικό. Του λες start και μετά του λες ανοίγεις το browser, ξέρω τι είναι αυτό που είχαμε να γίνει αυτή, το βλέπεις, συνεχίζει και υπάρχει, μόνο μετά του λες git by sect, αυτό ήταν bad. Α, σου λέει που το γράφτησες εσύ bad, προχωράω παρακάτω. Άρα εδώ αν κοιτάξει εσύ 1000 κομίτς ένα-ένα, κοιτάς ξέρω 10 πόσα σπονδυλιζό. Αλλά το άλλο είναι ακόμα πιο ωραίο και κάνει τελείως αυτόματα. Δηλαδή, μου έχει τύχει παιδιά ένα δύσκολο μπάρι να βγω για καφέ στην περάντα, να γυρίσω μέσα μετά από μισή ώρα και το είχε γίνει και δεύτερη σπίτια στο σχολείο στα καραπόζες και να το έχει εντοπίσει. Λοιπόν. Τέλεια, στο δυστά. Τι να δείξω. Δύο πραγματάκια να μας δείξω να αναφέρω. Λοιπόν... Λοιπόν, Workable, ποιος έχει δουλέψει το Workable? Τέλειο. Λοιπόν, όχι, με χαίρομαι γιατί πριν 2-3 χρόνια δεν ήξερα σχεδόν τίποτα από αυτά και από τότε τα οποία είναι πιστεύω οι σημαντικότερες συνταγές και πες πώς η λέξη και πλέον θα βοηθεί που πολύ χαίρομαι, δηλαδή να μην είναι κανένα σταυρό. Γιατί ήταν λίγο πιο δύσκολο να το θυμάσω αυτό. Λοιπόν, σαν between branches like a pro. Αυτό τι σημαίνει, πάνω που δουλεύετε, έχετε ένας πολύ νολικός συνάδελφος. Ποιος έχει τέτοιος? Έχετε ένας πολύ νολικός συνάδελφος και κάνει το εξής. Λέει, μπορεί να δεις αυτό το πρόβλημα που υπάρχει στο άλλο branch κτλ. Και είναι να μην πρέπει να κάνουμε στάς. Αλλά έχουμε κάνει τόση δουλειά. Και έχουμε βάλει και τελούν και τεστ. Και είναι τρένα μόνο τώρα περίμενα όσο βγάλει μια ώρα τι να κάνω. Πάμε να δουλέψουμε σε δύο branches παράλληλα. Πώς? Ο ένας τρόπος είναι να πάμε σε ένα άλλο folder να κάνουμε κλόνο. Ωραία. Αυτό έκανε από παλιά. Δηλαδή, θα πήγαινε αυτά λέγα, ok. Τι θέλεις πάλι, τέλος πάντων. Git clone, ξέρω εγώ. Git clone, αυτό εδώ είναι. Ναι. Τι θες πάλι, ξέρω εγώ, να το βάλω σε ένα ενοχλητικό, ξέρω εγώ, φάκελος εδώ, εντάξει. Και απλά, επειδή είμαι και πολύ προ, επειδή μου, επειδή είμαι πολύ προ, θα έκανα και το minus D1, για να μου κάνει τσεκάτ μόνο τελευταία εικόνα. Αν ήταν να προσωπώ και πέρα, δηλαδή εδώ δεν τραβάει την ιστορία μαζί. Σου φέρνει μόνο το τελευταίο κομμάτι. Αλλά μετά θα μου θέλει να δω τη history και δεν... Αλλά το πρόβλημα εδώ ποιο είναι, ότι αν το project είναι πολύ μεγάλο, θα πάρει ώρα αυτό και δεν λέει το WiFi κτλ. Άρα τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε εκεί που ήμασταν, στον... Google. Κοβάλλει αυτό το πράγμα που θα έλεγα να κοιτάσαι. Λοιπόν, πλάσαμε εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, είμαι εδώ τώρα και μου λέει πρέπει να δεις κάτι στο master. Μάλιστα. Μπορώ να κάνω το εξής. Να του πω ότι πιν και πρόσεσέ μου ένα Word3, ένα φάκελο πίσω, πώς το λέμε το Google Git, master, το ονομάζω και είναι master branch. Εντάξει. Και ουσιαστικά τι κάνει, χρησιμοποιώντας το ίδιο .git file, πάει και μου κάνει δημιουργεί από εκείνο το blog, από εκείνο το key values όλα που λέγαμε, τα object, πάει και μου τα βγάζει, μου τα κάνει extract, checkout και μου τα βάζει ένα φάκελο στο φάκελο του κοπεί. Εντάξει. Και μου κρατάει και την κατάσταση τι έχει κάνει. Δηλαδή, αν του πω εδώ πέρα, πες μου, πού είναι, γιατί μπορεί να έχω δύο ή τέσσερι, έχουμε αμέσως πολλούς ενοχλητικούς. Μαζεύει τέσσερα σπίτια και μου δείχνει την κατάσταση, καταλαβαίνετε. Επομένως, εδώ πέρα τι μπορώ να κάνω, μπορώ εγώ κατευθείαν να γυρίσω και να πάω στο Open Git Master. Και ξαφνικά, oops, τι έκανα, α, ναι, ονόμασε το branch, με βάση αυτό που ήμουν, ο σωστός τρόπος να το έκανα, Overkill, μπορώ, ωραία, πεις, ναι, path branch, θα να του πω, θέλω ένα πίσω από το master branch. Εντάξει, αυτό δηλαδή. Άρα, πούμε εκεί, master 2, πετάμε στο master branch σε ένα άλλο folder. Ωραία, με το που τελειώσω, το σβήνω και έφυγε. Ωραία, άρα μπορώ να δουλεύω στο ίδιο μηχάνημα, χωρίς να μου φάει το δίσκο, να μου κάνει σε κάπου μόνο τα αρχαία έχω χείστερα και έχω τα πάντα. Λοιπόν, ναι, αυτό πρέπει να το κάνω. Συγγνώμη. Συγγνώμη κιόλας. Αλλά μπορεί να φτιάξει ένα alias. Δεν κάνουμε να κάνω, αλλά μπορεί να φτιάξει ένα alias. Ο Καραλιάς μου είναι ένα πολύ άρρωστο πριν έρθω εδώ, μου λέει πάνω και αυτό. Βάλε. Δεν το έχω καταλάβει. Θα το... τι έκανε αυτό. Α, ναι. Πάει και κάνει κάπου ένα folder με compatible projects μέσα και πάει καταφέρνει όλα τα στο ίδιο branch. Daily casual μας είπε εγώ γίνεται εδώ. Δεν μπορώ να κάνω πίσω αυτό. Είναι βασικά ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί να πεις κάποια στιγμή ότι όταν θα κάνει revert το branch, το καλύτερο πράγμα δεν είναι απλά να ξυλώσει και να κάνει revert κτλ. Είναι να κάνει ένα revert commit το οποίο έρχεται από πάνω και φέρνει τις αλλαγές και όταν στο τέλος να συνεχίσει να δουλεύει εκείνο το branch να διορθώσει τα πράγματα και όταν στο τέλος θα διορθώσει, κάνει άλλο ένα commit το οποίο επαναφέρει τις αλλαγές και τα επιπλέον commits. Αξίζει να το ψάξετε όπως κάνετε revert ένα branch, να το σώσει. Λοιπόν, εδώ δεν έχει άλλο λεπτό, δεν έχουμε χρόνο. Να μιλήσω λίγο μόνο για το filter branch, το οποίο είναι hardcore μαζί. Είναι το rebase μέχρι τώρα, το λέω ως εξής. Έκανε replay κάποια commits, άλλαζε την ιστορία, βλέποντας από κάθε commit σαν να επιφέρει κάποιες αλλαγές. Υπάρχει το filter branch, είναι μια low level εντολιστική, το οποίο μπορεί να κάνει το εξής. Μπορεί να εκτελέσεις καθαρό bash script, ό,τι scriptες εσύ, σε ένα range ιστορίας, σε ένα range από commits, το οποίο θα το αποδηλώσεις. Και πώς το κάνει αυτό. Αυτό το βλέπω διαφορετικά το Git. Πάει και βλέπει την κατάσταση του repository σαν συνάψον εκείνη την ώρα. Εντάξει, πώς είναι τα αρχεία, κάνει τις αλλαγές που να κάνει πάνω, τα αποθηκεύει και μετά δεν εξετάζει το πώς αυτό το συνάψο επηρεάζει το επόμενο το commit. Δεν το επηρεάζει την πραγματικότητα. Δηλαδή, εάν επηρεάζει, αν πας ένα commit και πεις σε αυτό το αρχείο γράψτε μέσα αφού στην πρώτη γραμμή και μετά το script σου πάει στο επόμενο commit και γράψει πάλι, δεν μπορεί να κάνει κανένα conflict. Αυτή ήταν η κατάσταση τότε, αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Εντάξει. Αυτό μπορεί να το χρειαστείτε. Μακριά από εμάς είναι μόνο για άσχημες καταστάσεις, εκτός από μία. Άσχημες καταστάσεις όπως κάποιος κάνει commit τα production credentials, ξέρω εγώ, τα ψάρια κτλ. Και το παίρνεις χαμπάρι αυτό 3.000 commits μετά, 100.000 commits μετά. Τους 100.000 commits είναι πολύ αργά. Αλλά τέλος πάντων αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να του πεις ότι να ταξιδέψεις όλη την ιστορία και να ξυλώσεις το φάκελο των credentials. Εντάξει. Και να το ξαναψάρεις όλο μαζί πάνω, να διατηρήσεις την ιστορία, γιατί ξέρετε, πιστεύω να καταλαβαίνετε ότι το να κάνω ένα commit που να ξυλώνω τα credentials σε αυτά δεν σημαίνει κάτι. Εντάξει. Υπάρχουν. Με αυτόν τον τρόπο καθαρίζεις όλη την ιστορία. Το άλλο που μπορείς να κάνεις είναι ότι πολλές φορές έχουμε ένα μεγάλο project το οποίο γράφουμε ξέρω ένα ρόλο library μέσα για τη χρήση των project. Και αυτό το library γίνεται όλο και καλύτερο, όλο και καλύτερο, όλο και καλύτερο. Και κάποια στιγμή θέλουμε να το κάνουμε extract και να το κάνουμε στο NPM. Okay. Και λες εκείνη την ώρα τέλεια, πώς θα το κάνουμε extract. Ένας τρόπος είναι να πάρεις το φάκελο του α πούμε library, my utils, ξέρω εγώ, Google util και να το πάρεις να το κάνεις extract σε ένα άλλο φάκελο, καινούριο project κτλ. Κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό είναι ότι χάνεις την ιστορικότητα. Δηλαδή, εσύ μπορεί αυτό να ήταν αποτέλεσμα 5.000 commits και δεν θα θέλεις να χάσεις την ιστορικότητα. Το που μπορείς να κάνεις είναι το filter branch έχει διάφορες μαγείες. Μπορείς να του πεις ουσιαστικά να σου φιλτράρει αυτό το directory μαζί με την ιστορία και να πεις θέλω να μου βγάλεις αυτό το project μόνο ότι είναι σε αυτό το directory και κράτα και την ιστορία. Και ουσιαστικά τι σου κάνει, πετάει όλα τα υπόλοιπα και κρατάει. Τα commits, τα οποία σχετίζονται με αυτό το directory και στο σκόπο αυτό το directory. Εντάξει. Και άρα έχει ξαφνικά τη βιβλιοθήκη σου με την ιστορικότητά της. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.